στις 29 Ιουλίου. Προκηρύχθηκε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για όλα τα ΚΕΠ της χώρας, στην οποία συμμετείχε σύσσωμο και το δικό μας προσωπικό. Η απεργία, όπως μάθαμε, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα και αυτό οφείλεται στην αγανάκτηση όλων των εργαζομένων στα ΚΕΠ για πολλούς λάθος χειρισμούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μας εποπτεύει, για τη συνεχή πρόσθεση νέων διαδικασιών οι οποίες καταφθάνουν και την επόμενη μέρα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν μας δίνεται κανένας χρόνος να τις μελετήσουμε, να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε τις διαδικασίες. Το προσωπικό σε πάρα πολλά ΚΕΠ είναι ελλιπές, ύστερα από την κινητικότητα που έχει υπάρξει. Πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει από τα ΚΕΠ για άλλες υπηρεσίες. Εμείς βέβαια δεν αντιμετωπίζουμε προς το παρόν τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε ένα αρκετά καλό αριθμό συναδέλφων, αλλά σε πολλά ΚΕΠ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα προσωπικού. Και σε συνδυασμό με αυτή τη συνεχή πρόσθεση νέων διαδικασιών, καταιγισμό τολμώ να πω, έχει αυξηθεί κατά πολύ η κίνηση του κόσμου. Πάρα πολλά πράγματα περνάνε πλέον από τα ΚΕΠ και συν όλες οι διαδικασίες που αφορούν τον εμβολιασμό. Έχουμε συνεχώς κόσμο έξω από τα ΚΕΠ που είναι σε αναμονή. Αυτό επίσης, να επισημάνουμε, μας ανησυχεί και ως προς την υγειονομική πλευρά, διότι όταν συνεχώς έχουμε 20 και 30 άτομα σε αναμονή έξω από το ΚΕΠ και λίγο λαϊκά να το πούμε, ο ένας είναι κολλητά με τον άλλο από φόβο μη χάσει τη σειρά του και παρόλες τις εκκλήσεις μας να κρατούν αποστάσεις για να μην έχουμε περαιτέρω θέματα από υγειονομικής άποψης, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, έχουμε συνέχεια εντάσεις έξω από το ΚΕΠ, απειλείται η δημόσια υγεία. Και για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, συμμετείχαμε χθες σε αυτή την απεργία την πανελλαδική. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι επειδή πολλά ΚΕΠ στη χώρα έχουν θέματα και με τους δήμους τους, δηλαδή δεν υπάρχει καλή συνεργασία με τη διοίκηση του δήμου τους, εμείς σε αυτό το κομμάτι ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ο Δήμος συνολικά και γενικά είναι αρρωγός μας σχεδόν σε ό,τι έχουμε ζητήσει. Οπότε η δική μας διαμαρτυρία ήταν κυρίως όσον αφορά την κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο μας, που σε πολλά θέματα αντί να μας διευκολύνει και να διευκολύνει και την εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργούνται προβλήματα. Οι πλατφόρμες μας είναι δυσλειτουργικές σε πολλές περιπτώσεις, παρόλο που οι υπουργοί βγαίνουν και λένε ότι όλα έχουν ψηφιοποιηθεί. Οπότε υπάρχουν χρονοκαθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Και αυτό όλο δημιουργεί μία ένταση που μεταφέρεται και στους υπαλλήλους, εκνευρίζονται και οι πολίτες, χωρίς όμως να φταίμε. Εμείς εδώ για το ΚΕΠ της Δράμας που μπορώ να μιλήσω, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουμε, ώστε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος, να εξυπηρετείται όσο γίνεται πιο γρήγορα και κυρίως και με ασφάλεια. Πάλι να το θέσουμε αυτό, γιατί είναι και ένα θέμα των ημερών.